Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πώς περνάτε? Φυλάκια στο Ηράκλειο Κρήτης. Παραλία ή στολή? Γαμοπύλα αυτό. Τι φτιάχνετε? Ο Θεοχάρης, παιδιά, δεν είναι μαζί μου. Είναι στην Κρήτη. Τι πίνεις, καλέ, ζεστό? Όχι, όχι, δεν πίνω ζεστό. Έχω βάλει δύο παγάκια μέσα. Φυλάκια σε Σαλόνικα. Πολύ ζεστή σήμερα στην Αθήνα, κάψω να έχει. Είμαι μετά στο Γιώργο και στο Κώστα, θα τους πω παιδιά και στους δύο. Εγώ είμαι Αθήνα. Φυλάκια στην Καβάλα. Ο Κώστας, δεν ξέρω που είναι, δεν έχω μιλήσει μαζί του σήμερα. Λογικά θα έμπλεξε χθες το βράδυ και χάθηκε. Μπριζόλες ρεμού στα κάρβουνα. Παιδιά, τι μαγειρεύετε όντως? Και εγώ μπήκα σε ένα live, έτσι, να τα πούμε λίγο. Γιατί τώρα επιτέλους θα ξεκινήσουμε. Τελείωσα και εγώ με κάτι δουλειές που είχα. Και καλημέρα. Ταλιάνης Κώστας. Ποιος είναι? Α, είναι το fan club του. Το fan club του Ταλιάνη. Πόσα fan club έχει ο Ταλιάνης? Δεν είναι ο Κώστας, μου φαίνεται. Είναι το fan club του. Τι ζώδιο. Πατάτες με καλαμαράκια, εσύ τι έκανες? Που σε είχαν από το χωριό. Α, ποιο χωριό, δεν κατάλαβα. Καλησπέρα από την όμορφη Λευκάδα. Τι μου λέτε τώρα, σταματήστε με αυτά τα νησιά. Αφήστε με. Και εγώ είμαι εδώ στον Πειραιά τώρα και κάθομαι. Μέσα πολυκατοικίες. Μη μου λέτε τέτοια. Πω, βαριά φαγητά φτιάχνετε. Δεν έχει ζέστη εκεί σε εσάς. Τώρα ρολό με κοτόπουλο στη γάστρα. Εντάξει, οκ. Μια χαρά. Αλλά πιλάφι τώρα με γίδες και τέτοια δεν είναι λίγο? Να, αρνεί με πατάτες, ας πούμε. Εγώ δεν θα τρώγα αρνεί με πατάτες τώρα. Με τίποτα. Έχει πολύ ζέστη αυτό. Καλησπέρα, φίλος σου ο Ιωάννης. Πού είναι ο Ιωάννης, παιδιά? Είναι Κύπρο. Θα έρθει σύντομα. Το επίθετό μου, ποια εθνικότητα είναι? Από την Αλβανία κατάγομαι. Έχει λίγο ήλιο εδώ έξω και μπορώ να σας βλέπω. Απλά μπήκα ένα live γιατί τώρα σύντομα από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι βιντεάκια στο YouTube, επιτέλους θα το ανεβάσουμε. Και έχω σκεφτεί κάτι ιδεούλες. Το πρώτο βιντεάκι μας σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα βγούμε μια βολτά εκτός Αθήνας και θα κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά μετά γενικά μπορείτε κατά καιρούς πράγματα που σας ενδιαφέρουν, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι μαγειρικά, κάτι που το βλέπετε δύσκολο. Π.χ. έχω σκεφτεί να σας κάνω, ξέρεις, αυτά λίγο τα pancakes. Να το ο Τζονής. Γεια σου Τζοναρά μου, καλησπέρα. Ναι, γενικά μου γουστάρετε να κάνουμε κάποιες συνταγές, γιατί σίγουρα με το φιλαράκο μου τον Τζόνι που μόλις μπήκε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε μια συνταγούλα κάθε εβδομάδα. Οπότε να μου στέλνετε και στις ιδέες σας και να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Καπνιστή πάπια, ας πούμε. Εντάξει, θα μπορούσαμε να καπνίσουμε πολλά πράγματα. Γεια σου Άλεξ. Δεν έχω πάει καθόλου θάλασσα, παιδιά. Νιώκι,
Οκ, με χαρά. Μια τούρτα. Τι τούρτα. Μια τούρτα με. Μια τούρτα μα τι τούρτα. Ποιοι θα πάνε τελικό, παιδιά, δεν έχω ιδέα ποιοι θα πάνε τελικό. Ή μάλλον να είμαι ειλικρινής μαζί σας, γιατί βαρέθηκα, δεν μπορώ να μην είμαι ειλικρινής. Ξέρω ποιοι θα πάνε τελικό, αλλά δεν μπορώ να πω σε κανέναν ποιοι θα πάνε τελικό. Με συγχωρείτε. Έχουμε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να το αποκαλύψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ στα παιδιά που με στηρίζουν. Πορτοκαλόπιτες, τι λέτε εδώ. Στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα. Τώρα είναι πιο λίγα τα μηνύματά μου, οπότε μπορώ να τα βλέπω όλα και να απαντάω κιόλα. Γιατί σε πολλού από εσά δεν έχω απαντήσει. Έρχεται Αθήνα ο Άλεξ ο Ρεμούντος 22 του μηνό. Ωραίος. Ο Άλεξ είναι ένα φιλαράκι μου, bartender που είναι μισό Δανό και δουλεύαμε μαζί. Και είναι ένα πολύ καλό bartender. Και έχει βγει έκτη έβδομη θέση στο Bartending World Class. Πολύ δυνατός. Να μπείτε να τον ψάξετε στο ίντερνετ, θα το βρείτε. Το πατέρα μου τον λένε Λάμπης. Ωραίος. Γεια σου και Πενόκος. Παιδιά, βαθμό ψησίματος, δεν είμαι πολύ fan του medium rare. Βέβαια, αναλόγως και το κομμάτι του κρέατος, έτσι. Δηλαδή τώρα, αν έχεις κάποιο κομμάτι κρέατος πολύ καλής ποιότητας, μπορεί να το φας και medium rare και ομό, τελείως, με λίγο αλάτι να το ψήσεις μια χαρά. Και καρπάτσιο, ας πούμε, να το φας. Πώς σκέφτηκα τα υλικά, το πιάτο με τα υλικά του Μπέλου. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολο, παιδιά. Λίγο με βοήθησε και ο Γιώργος που μου έδωσε μια ιδέα το σορμπέ. Αλλά εντάξει, αυτό μου ήρθε σαν αναλαμπή. Δηλαδή, καλημέρα, αγάπη μου, μωρό μου, λέει ο Μάριο Μίλε, ο αγαπημένο μου. Καλημέρα, Μάριο. Γνώμια το Σταυρί. Εντάξει, δεν έχω. Είναι αυτό που δείχνει. Σίγουρα καταλάβατε ότι δεν ταιριάζαμε και πάρα πολύ. Δεν ταιριάζω μαζί του καθόλου, οπότε δεν έχω κάποια γνώμη για το παιδί, ούτε κάποια κακία. Μέσα στο παιχνίδι ήμασταν. Είχαμε κάτι να χωρίσουμε μεταξύ μας, όπως ήταν το έπαθλο. Από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι, δεν έχω κάτι να χωρίσω με αυτούς, οπότε μια χαρά. Αλλά σίγουρα δεν είναι από τις μεγαλύτερες μου συμπάθειες. Τάχα μου, τάχα μου. Δώσε τη συνταγή για το γλυκό με το αγγούρι. Τη συνταγή με το γλυκό για το αγγούρι θα σας τη δώσω, παιδιά, αλλά θα την κάνω κάποια στιγμή live στη τηλεόραση. Πρώτα ο Θεός, αν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε κανονίσει. Λογικά θα το κάνω στο Star, οπότε θα το δείτε από εκεί. Σε κάτι μερούλες, με τον μπορούμε και βάζουμε καλεσμένους. Γεια σου Ηλία. Γνώμη για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί που κάναμε πολύ παρέα και μιλάμε και συχνά, μιλάγαμε και συχνά. Φιλαράκος μου είναι αυτό. Τι να πω. Τέλεια. Σταύρος και Σταυρής τελικό. Να ξέρεις το έχουν πει. Εντάξει, μια χαρά, ό,τι έχουν πει. Αφού πιστεύετε αυτά που έχουν πει, πιστέψτε αυτά. Τι να σου πω. Αλλά πάντα υπάρχουν και ανατροπές. Μην πιστεύετε ό,τι σας λένε. Witch, witch. Αυτή είναι η αγαπημένη μου ατάκα από το Κωστάκι, παιδιά. Είναι τέλεια. Witch, witch. Το έχω. Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν να το ανεβάσω κιόλας στο Instagram μου, έτσι αχαβαλέ σε story. Γιατί το έχω κάνει σε. Το έχω κάνει σε record από το κινητό μου, εκεί που το έχει βάλει ο John Mike. Και το έχω κάνει και σε slow motion, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και σκεφτόμουν να ανεβάσω, αλλά λέω, άστα παρεξηγηθεί κανείς.
Είμαι από το Πόγκρατες, παιδιά. Εκεί έχω γεννηθεί και πρέβεζα. Δεν ξέρω πότε θα έρθω. Γνώμια το μαράκι. Μια χαρά. Νέο κορίτσι είναι, εντάξει. Θα το βρει το δρόμο τη. Το Κώστα. Τι να σας πω για το Κώστα, παιδιά. Έχουμε δουλειά, ετοιμάσου. Okay. Να το κλείσω το live, Γιάννη. Παιδιά, έχω κάποιες προτάσεις από εστιατόρια σίγουρα, αν και δεν έχουν ανοίξει τα εστιατόρια ακόμα και ο κόσμος δεν ξέρει τι θα κάνει. Έχετε δει ότι φοβάται λίγο ο κόσμος τώρα, αλλά έχω κάποιες προτάσεις για εστιατόρια. Δεν έχω αποφασίσει κάποια στιγμή να μπω σε ένα εστιατόριο. Δεν θέλω να μπω σε κάποιο εστιατόριο την ώρα, γιατί μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα πιο ωραία και θέλω να έχω λίγο πιο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου. Καλώς ή κακώς, ευτυχώς δεν έχω ανάγκη να δουλέψω τώρα άμεσα, οπότε οπότε αυτό, θα κάνουμε πραγματάκια τώρα. Ξεκινάμε με ένα φίλο μου, το Γιάννη, που είναι απίστευτος, απίστευτος. Άμα δείτε τα βιντεάκια που θα κάνει, που έχουμε ξεκινήσει ήδη, κάνουμε κάτι βιντεάκια, απλά δεν έχουμε ανέβει ακόμα στο YouTube. Θα πάθετε πλάκα, θα πάθετε τσότσο. Όντως θα πάθετε τσότσο, ο Γιάννης είναι απίστευτος. Θα τα δείτε. By the way, έχω κάνει και το κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να το πείτε στο bio μου. Άμα θέλετε, άμα θέλει κάποιος να μας ακολουθήσει για να δει και το και όλα τα βιντεάκια μας που έρχονται. Θα ήταν ωραίο. Και το πρώτο βιντεάκι που θα ανεβάσουμε, που θα σας δώσω μια μικρή ιδέα, θα είναι έξω σε φύση, θα βγούμε βολτούλα και θα σας δώσω άλλη μια ιδέα, θα είναι και ένας άλλος φίλος μου μαζί από το παιχνίδι, οπότε θα έχει και λίγο χαβαλέ μέσα και θα σας αρέσει, θα πάστε τσότσο. Ηλία, πότε έγιναν τα γυρίσματα που βλέπουμε τώρα στο MasterChef, παιδιά? Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε γίναν, αλλά έχει λίγο καιρό, έχει λίγο καιρό. Έλα ρε Ηλία, πώς σε λένε στο YouTube? Παιδιά, το YouTube κανάλι μου είναι ακριβώς όπως το όνομά μου στο Instagram. Απλά μπορείτε να το βρείτε στο bio μου εσείς που με ρωτάτε. Δηλαδή εκεί άμα πατήσετε click θα σας βγάλει κατευθείαν στο YouTube κανάλι μου. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα subscribe για να δει και το βιντεάκι που έρχεται. Αυτά. Τώρα εδώ και ο κύριος Λίτσικας μας παρακολουθεί. Τάχα μου, τάχα μου. Και μετά θα μου πει ότι είμαι πολύ σοβαρός, γιατί είμαι τόσο σοβαρός στα live μου και όλα αυτά. Πρέπει να δίνω λίγο χαβαλέ στον κόσμο. Ο Κώστας έχει κοπέλα? Όχι ρε παιδιά, ο Κώστας δεν έχει κοπέλα. Είναι ελεύθερος και γυρνοβολάει. Τρεχάτε να τον βρείτε. Δεν ήταν άδικο που έφυγες. Εντάξει. Το άδικο ρε παιδιά είναι σχετικό. Πάντως έφυγα. Έφυγα δίκαια, έχασα. Οπότε μια χαρά. Βάλε το Κώστα. Αξίζει να πάω στο MasterChef Junior. Ωραίο το MasterChef Junior, αν και δεν το έχω δει ποτέ. Δεν το έχουμε δει ποτέ το MasterChef Junior. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι ο Κώστα, δεν θυμάμαι. Βγαίνει με θαυμάστριες, δεν ξέρω. Παιδιά, πάρα πολύ μου λέτε ότι δεν βλέπετε MasterChef τώρα που είμαι έξω. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο παράξενο που όντως βλέπατε MasterChef επειδή σας άρεσε να λέω και εγώ τις βλακίες μου. Αλλά να το βλέπετε, εντάξει, άμα έχετε ελεύθερο χρόνο είναι πολύ ωραίο. Έχει το χαβαλέ του. Τζον, θες να σε βάλω? Κοπέλα. Πού είσαι, φίλε? Έλα, τι έγινε. Γεια, αυτό είναι ο Τζον. Τι γίνεται, τους λες, τους λες εδώ τι γίνεται, Λέω κάποια πραγματάκια. Τι θα κάνουμε, όχι όλα. Α, έχεις βάλει και το φίλτρο το Athens. Ναι, τώρα το βάλω. Πώς μπορείς και το βάζεις, εγώ δεν ξέρω να βάζω φίλτρο. Είναι κάτω, ρε, κάτω δεξιά, εκεί που είναι. Να το βγάζω όμως, εντάξει, γιατί είναι και φωτεινό. Τι λέει? Ωραίο το φιλτράκι αυτό. Καλά, φίλε, εδώ σπίτι. Μπήκα λίγο ένα live γιατί έχω
Καιρό να μιλήσω με τα παιδιά. Καμός, καλά κάνεις. Τα βιντεάρες, φιλέ. Και μπήκα ένα live να τους πω κιόλας ότι σύντομα κάνουμε τα βιντεάκια. Ότι έχουμε τραβήξει μερικά ήδη, αλλά θα τα παίξουμε λίγο πιο μετά. Και θα πάμε μια χαρά τώρα. Πιστεύω θα αρέσει στον κόσμο. Εγώ και αυτά. Όλα καλά. Πρέπει να μιλήσει κι εσύ λίγο με τον φίλο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε. Αυτά τα πούμε μόνιμα. Δεν πρέπει να τα μάθουν. Να μπουν στο κανάλι στο YouTube, όλοι στο YouTube να σπαμάρουν εκεί, να κάνουν ακολουθούς, τα πάντα όλα. Follow, subscribe, όλα. Ναι, ναι, ναι. Θα τα φτιάξουμε σιγά-σιγά. Όλα καλά. Αυτά. Τέλεια, τέλεια. Έτσι που λέει Τζονέα. Συνέχισε. Εδώ μιλάμε μετά εμείς. Εντάξει, έλα, θα σας θέσω εγώ. Τα πούμε μετά. Φιλάκι, θα στείλω μετά. Καμία συνταγή για σνίτσελ θα δούμε σήμερα. Τι συνταγή για σνίτσελ, παιδιά. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι ένα σνίτσελ. Συνταγή για σνίτσελ πανεύκολη. Τι. Όπου έχει πολύ ζέστη, έτσι. Έχω αρχίσει και υδρώνω. Λοιπόν, παιδάκια. Θα τα ξαναπούμε. Θα σας δω σύντομα. Άμα θέλετε, βασικά θα σας στείλω, θα το ανεβάσω στο Instagram μου με το που τελειώσουμε. Θα ανεβάσω στο Instagram το κανάλι μου στο YouTube, θα το κάνω ένα share, θα μπορείτε να το βρείτε. Μιλάς εσύ για ζέστη, Σπυριδούλα Καραμπουτάκη. Άσε μωρέ, τώρα εσείς στην Κύπρο είστε... Στην Κύπρο διαζούσα 7 μήνες, 8 μήνες. Και δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει η Κύπρος, αλλά συχάθηκα τη ζωή μου με τόσο ζέστη. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα, μιλάμε για... Και εγώ βασικά ήμουνα και στρατό στην Κύπρο, οπότε κάναμε ασκήσεις τώρα πάνω στα βουνά και έκανα ασκήσεις με 50-60 βαθμούς. Ήταν ανυπόφορο αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το ξαναζήσω ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, φίλοι μου, θα σας ξαναδώ. Σύντομα, τι λέει, Ηλία. Πρέπει να κλείσω, παιδιά, γιατί θα πάω να μαγειρέψω κάτι, οπότε θα το ανεβάσω και στο Instagram τώρα σύντομα. Θα περάσει λίγο η ώρα μου, γιατί το βράδυ θα συναντήσω ένα φίλο. Οπότε θα κάνω κάτι γρήγορο, να σας δώσω μια ιδέα. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ που όταν κάνω και κάτι γρήγορο και ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, φαγητό, σας αρέσει και ακολουθείτε και μου στέλνετε φωτογραφίες. Μπράβο σας, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, να περνάτε όμορφα, να έχετε μια όμορφη μερούλα και τα λέμε. Γιάννη, θα σας πω τι θα κάνω στο YouTube και δεν χρειάζεται να σας πω κιόλας, θα το δείτε. Υπάρχουν δύο κανάλια, οπότε θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας, παιδάκια, να περνάτε όμορφα, καλημέρα, φιλιά.